Λοιπόν, τώρα περνάμε στο δεύτερο μέρος του σημερινού πρωινού, όπου ο Ηλίας Νικολακόπουλος, δεν χρειάζεται να τον παρουσιάσω, τον Ηλία του ξέρετε όλοι, θα μας μιλήσει για τις πολιτικές συμπεριφορές και τα εκλογικά αποτελέσματα στην Άνδρα. Λοιπόν, ο λόγος είναι στον Ηλία. Να ευχαριστήσω, νομίζω να ανοιχτώ το μικρόφωνο, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την φιλοξενία και για την ευκαιρία αυτή να γνωρίσω και αυτή την άγνωστη Άνδρα που δεν την ήξερα. Επίσης για τη σημερινή ανακοίνωση θα ήθελα να ευχαριστήσω έστω μετά από αρκετά χρόνια τον Λεωνίδα τον Εμπειρίκο, ο οποίος πριν από 8 χρόνια με είχε καλέσει σε ένα συμπόσιο που είχε οργανώσει για τον πατέρα του και την Άνδρο και μου είχε ζητήσει να μιλήσω για τα πολιτικά των Εμπειρίκων και την εκλογική τους διαδρομή. Η γεγονός που μου έδωσε και την ευκαιρία να ασχοληθώ με την Άνδρο και τις εκλογές της. Το σχετικό κείμενο υπάρχει σε μία έκδοση της Εταιρείας Ανδρείων Επιστημόνων και από εκεί θα πάρω... Η οποία δυστυχώς δεν πωλείται. Α, γιατί έγινε ένα λάθος και δεν δηλώθηκε ISDN. Oh. Είναι στα υπόγεια της εταιρείας. Ωραία. Από εκεί θα πάρω ορισμένα στοιχεία κυρίως για το πρώτο κομμάτι της σημερινής παρουσίασης που φτάνει μέχρι το Μεσοπόλεμο και μετά θα συνεχίσω την εξιστόρηση με την επόμενη περίοδο, καταλήγοντας και στους δύο πρόσφατους εκλογικούς σεισμούς του Μαΐου και του Ιουνίου. Η εκπροσώπηση της Άνδρου και στις Εθνοσυνελεύσεις του Αγώνα και στη συνέχεια κατά την Οθωνική περίοδο κυρίως πραγματοποιείται από τις δύο αρχοντικές οικογένειες, τον Καΐριδο και τον Καμπάνιδο. Έχουμε μία παρεμβολή της οικογένειας Εμπειρίκου στην Εθνοσυνέλευση της 3 Σεπτεμβρίου. Ήταν ο Αντώνης Εμπειρίκος, πρωτότοκος γιος του γενάρχη της οικογένειας, ο οποίος συμμετείχε και στην προετοιμασία της εξέγερσης της 3 Σεπτεμβρίου. Στις επόμενες όμως εκλογές της Οθωνικής περίοδου, η ομάδα των ναυτικών περίπου παραγωνίζεται. Έχουμε την σχεδόν απόλυτη κυριαρχία των Καΐριδων και των Καμπάνιδων, ήταν οι κοντζαμπάσιδες της επιτουρκοκρατίας και οι παραδοσιακές μεγάλες οικογένειες. Μία μικρή παρεμβολή, θα τη δούμε, γίνεται από την οικογένεια Γιαννούλη. Είναι χαρακτηριστικό και στις εκλογές του 1844 και του 1847 και του 1850 αποτυγχάνουν να εκλεγούν η οικογένεια Εμπειρίκου και η ναυτική. Μάλιστα έχουμε και μια ωραία αναφορά του γιου του Αντώνη Εμπειρίκου που λέει ότι αυτοί οι παλιοί για άλλοτε μικροί τυραννίσκοι επανήλθαν μέσω των εκλογών της Οθωνικής περίοδου. Η δεύτερη παρεμβολή που γίνεται είναι από την οικογένεια Γιαννούλη το 1850. Εκλέγεται βουλευτής ο Δημήτριος Γιαννούλης, γιος του προηγούμενου προκρίτου, όπως τον αναφέρει και αναφέρεται και στον ενάνδρο Αλβανών. Και βέβαια πρέπει να σημειώσουμε και αυτήν την συγγένεια, την σχέση της οικογένειας Εμπειρίκου με την οικογένεια Γιαννούλη μέσω γάμων, όπως επίσης φαίνεται ότι και η οικογένεια Εμπειρίκου με την οικογένεια Καΐρη επίσης αποκαθιστούν κάποιους δεσμούς γαμιλιότητας. Η άνοδος των ναυτικών πραγματοποιείται στην πραγματικότητα μετά την έξωση του Όθωνα. Στην αντιοθωνική εξέγερση έχουν συμπράξει και οι Εμπειρίκοι και επομένως στην Εθνοσυνέλευση που εκλέγεται έχουμε την εμφάνιση του Κωνσταντίνου Εμπειρίκου, ο οποίος είναι αδελφός του Αντώνη Εμπειρίκου που είχε εκλεγεί στην Εθνοσυνέλευση 3 Σεπτεμβρίου και ο οποίος θα κυριαρχήσει κατά κάποιο τρόπο αλλά μαζί με τις παραδοσιακές οικογένειες μέχρι το 1874.
Οι εμπειρίκοι είναι και αυτοί που εκπροσωπούν στην Άνδρο το ναυτικό στοιχείο. Έχουμε επομένως τις δύο παραδοσιακές οικογένειες. Την οικογένεια εμπειρίκων εκπροσωπεί το ναυτικό στοιχείο και την οικογένεια Γιαννούλη να εκπροσωπεί το αλβανόφωνο στοιχείο της Άνδρου. Αυτή η κατάσταση διατηρείται περίπου χωρίς μεγάλες διαφορές μέχρι και την εμπέδωση του πρώτου δικοματισμού τη δεκαετία του 1880. Η εμπέδωση αυτή του δικοματισμού πραγματοποιείται κυρίως στις δύο εκλογές του 1887 και του 1890, οι οποίες πραγματοποιούνται με ευρεία περιφέρεια και όχι με στενή περιφέρεια. Δηλαδή μέχρι και τις εκλογές του 1885 η Άνδρος στέλνει τους δικούς της τρεις βουλευτές ή τέσσερις κατά περίπτωση, στην Εθνοσυνέλευση και έξι. Στις εκλογές αυτές έχουμε ένα ενιαίο συνδυασμό για τις Κυκλάδες, σε αυτές τις δύο εκλογές, στην προσπάθεια του Τρικούπη που είχε κάνει την μεταρρύθμιση να εμπεδώσει ένα δικοματισμό. Άρα δεν ψηφίζεις πια μόνο για την Άνδρο, ψηφίζεις για όλες τις Κυκλάδες. Την πρώτη φορά, όπως συνέβαινε τότε, κερδίζουν οι Τρικουπικοί. Τη δεύτερη φορά κερδίζουν οι Δηληγιανικοί. Στον Τρικουπικό συνδυασμό εντάσσεται πλέον ο Επαμεινώντας Εμπειρίκος, παιδί του Κωνσταντίνου Εμπειρίκου, και για μία περίοδο που θα καλύψει περίπου όλο τον πρώτο δικοματισμό, οι εμπειρίκοι σε σύμπραξη με την οικογένεια Καΐρη αποτελούν τη βάση του τρικοπικού συνδυασμού. Απέναντι σε αυτούς διαμορφώνεται ένας αντιεμπειρικικός, όπως λεγόταν, συνδυασμός, δηλαδή ο δικοματισμός Τρικούπη Δηληγιάννη μεταφράζεται για μία δεκαετία περίπου και λίγο παραπάνω σε συνδυασμό εμπειρίκων και αντιεμπειρίκων. Στην κατηγορία αυτή του αντιεμπειρικικού συνδυασμού θα βρούμε κάποια στιγμή και τον δεύτερο σημαντικό εκπρόσωπο των Αλβανών της Άνδρου, τον Μαμάη από το Γαβρίο, ο οποίος θα εκλεγεί βουλευτής το 1905, δηλαδή όταν καταραίει το κόμμα του Τρικούπη, και θα επανεκλεγεί πλέον στις δύο αναθεωρητικές βουλές του 10, οι οποίες σημαδιδοτούν και την έλευση του Ελευθερίου Βενιζέλου στην ελληνική πολιτική ζωή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις δεύτερες εκλογές του 10, όπου απέχουν τα παλαιά κόμματα και όπου πλέον διαμορφώνεται το κόμμα Φιλελευθέρων, ο Μαμάης, ο οποίος ήταν δηληγιανικός, προσχωρεί στο βενιζελισμό. Ο Δημοσθένης Καΐρης επίσης προσχωρεί στο βενιζελισμό και η οικογένεια Εμπειρίκου διασπάται σε δύο τμήματα. Ο Επαμεινώντας Εμπειρίκος, που είναι ο μόνιμος βουλευτής από το 1892 μέχρι το 1910, προσχωρεί στον αντιβενιζελισμό, και τη θέση στο βενιζελικό στρατόπεδο την παίρνει ο Λεωνίδας Εμπειρίκος, πατέρας του Ανδρέα Εμπειρίκου. Αυτή η διάσταση μάλιστα του Επαμεινώντα Εμπειρίκου, που είναι μόνιμος βουλευτής, έχει σημαίνον στέλεχο του κόμματος Θεοτρικοπικού και μετά Θεοτοκικού, έχει διατελέσει υπουργός ναυτικών, έχει σχέση με την οικογένεια Κουμουνδούρου, μπορούμε να πούμε ότι εκφράζει αυτό που θα λέγαμε την παγιωμένη κρατική αστική τάξη της περίοδου Μαθηνέλης του Βενιζέλου. Και ο εξωστρεφής Λεωνίδας Εμπειρίκος, που έχει σημείο αναφοράς κυρίως τον εκτός συνόρων ελληνισμό και επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν εξαρτάται από το ελληνικό κράτος, εκφράζει, όπως είναι φυσιολογικό, το βενιζελισμό. Δηλαδή σε αυτή τη διάσπαση της οικογένειας Εμπειρίκου νομίζω ότι μπορούμε να δούμε ακριβώς αυτό το σχήμα με το οποίο προχωράμε για να ερμηνεύσουμε τον πρώτο διχασμό.
και ίσως όχι ακόμη τον πρώτο διχασμό, αλλά την ανάδυση της Βενιζελικής παράταξης. Η προσχώρηση αυτή του Λεωνίδα Εμπειρίκου στο Βενιζελικό στρατόπεδο, που είναι σημαντικό, σημαδιακό γεγονός, είναι ότι με το πλοίο του φεύγει ο Βενιζέλος το 16 από την Αθήνα για να πάει στα Χανιά, με τη Θαλαμιγό την Εσπερία για να πάει στα Χανιά, θα διασπαστεί αυτή η συμμαχία το 1919, λίγο πριν από τις εκλογές του 20. Ο Λεωνίδας Εμπειρίκος θα συμπράξει με τον Ζαβιτσιάνο και με τον Δεμερτζή σε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί μια τρίτη κατάσταση, θα αποστασιοποιηθεί από τους Βενιζελικούς, όπως επίσης θα διαφοροποιηθούν από τους Βενιζελικούς και οι υπόλοιποι παραδοσιακοί πολιτευτές που με την εμφάνιση του πρώιμου Βενιζελισμού είχαν συμπράξει μαζί του. Δηλαδή και ο Δημοσθένης Καΐρης και ο Μαμάης, θα αυτές ας πούμε οι δελιγιανικής προέλευση νηστώσεις του Βενιζελισμού αποστασιοποιούνται όταν πια κορυφώνεται ο Εθνικός Διχασμός. Ακόμα και ο Λεωνίδας ο Εμπειρίκος, τόσο στενός συνεργάτης του Ελευθερίου Βενιζέλου, αποστασιοποιείται όταν πλέον κορυφώνεται ο Εθνικός Διχασμός. Έχουμε έτσι δηλαδή μια εικόνα πρώιμου Βενιζελισμού στην Άνδρο με ισχυρά ερίσματα, η οποία όμως αποστασιοποιείται το Βενιζελισμό όταν πλέον φτάνουμε στη σύγκρουση του 1920. Από τη δεκαετία του 1920 και μετά θα έχουμε την απόλυτη κυριαρχία του αντιβενιζελισμού στην Άνδρο. Κορυφαίο παράδειγμα είναι οι εκλογές, οι θριαμβευτικές εκλογές για τον Ελευθέριο Βενιζέλο του 1928, όταν συγκεντρώνει μια εξαιρετική πλειοψηφία, 227 βουλευτές, 250 στη Βουλή, μία από τις ελάχιστες περιφέρειες όπου θα πλειοψηφίσουν οι αντιβενιζελικοί, είναι η Άνδρος, με ποσοστό πάνω από 60% και με επάνωδο πια του άλλου κλάδου της οικογένειας των Εμπειρίκων, τον Κωνσταντίνο Εμπειρίκου, γιου του Επαμεινώντα Εμπειρίκου, ο οποίος θα συντρίψει τελείως τον βενιζελικό υποψήφιο. Πανεθνικό επίπεδο, οι αντιβενιζελικοί το 28 μεταβίας φτάσανε και διασπασμένοι διάφορα κομμάτια μεταξικών, τσαλδαρικών κτλ. Μεταβίας πήραν ένα 35%. Εδώ έχουμε πάνω από 60%. Αυτό το πάνω από 60% μάλιστα εκφράζεται και σε όλες τις περιοχές της Άνδρου, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Έχουμε μία μικρή εξαίρεση στο Γαύριο, αλλά τίποτα παραπάνω. Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται και στις επόμενες εκλογές του 32 και του 33. Το 32 τον Κωνσταντίνο Εμπειρίκο τον έχει αντικαταστήσει ο Γιώργος Εμπειρίκος και εκλέγεται βουλευτή πάλι με 62%. Η πιο όμως σημαδιακή εκλογή δείχνει πλέον την παγίωση του αντιβενιζελισμού, είναι η επόμενη του 33, όπου ως υποψήφιος των Φιλελευθέρων επανέρχεται ο Μαρής Εμπειρίκος, γιος του Λεωνίδα Εμπειρίκου, αδελφός Αυγά Εμπειρίκου, Μαράκης νομίζω τον Μαράκης, και παρατίθεται στη μονοεδρική πλέον περιφέρεια της Άνδρου με τον Γιώργο Εμπειρίκο του Κωνσταντίνου. Και πάλι κερδίζει η αντιβενιζελική με 60%. Αυτό το 60-40 είναι περίπου το καλύτερο αποτέλεσμα που θα πετύχουν οι βενιζελικοί ή η διάδοχος κεντρώα παράταξη μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80. Δηλαδή σχεδόν, εάν πάμε να δούμε τις εκλογές από τα τέλη του Μεσοπολέμου μέχρι σχεδόν πρόσφατα, δεν έχει πολύ περιορισμένο ενδιαφέρον να μελετάς τα αποτελέσματα, διότι είναι πάντα τα ίδια. Επαναλαμβάνονται ακριβώς ή σχεδόν ακριβώς τα ίδια.
τη αριστερά. Κάνω μία εμφάνιση της, για την πρώτη εμφάνιση της αριστεράς. Την βρίσκουμε στις εκλογές του 1936. Είναι οι τελευταίες εκλογές του Μεσοπολέμου. Η πρώτη ουσιαστικά καταγραφή της αριστεράς στην Άμβρο. Το παλαϊκό μέτωπο, όπως λεγόταν τότε, στις εκλογές αυτές η αντιβενιζελική παράταξη φτάνει και το 79%. Το κόμμα Φιλελευθέρων το 20% και το Πατριωτικό Μέτωπο παίρνει 26 ψήφους σε περίπου 4.000 έγκυρα, δηλαδή κάτι πάνω από 0,5%. Σε ποια περίπτωση? Από τις 26 αυτές ψήφους, οι 24 είναι στο Κόρθι. Και σε όλη την υπόλοιπη Άνδρο έχουμε 2 ψήφους όλες και όλες, διάσπαρτες κιόλας. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο χωριό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς από ποια χωριά του Κορθίου είναι. Μισό λεπτό. Μετά θα τη βρούμε. Λέω για το 36 δεν μπορούμε να ξέρουμε από ποια χωριά είναι, γιατί η περιοχή του Κορθίου είναι μόνο 2 εκλογικά τμήματα και όχι περισσότερα. Άρα τα χωριά ψηφίζουν μαζί με το Κόρθι ή με τον Όρμο. Και γι' αυτό λέω δεν ξέρουμε ποια. Ποια χωριά είναι. Στις εκλογές του 1936 από την αντιβενιζελική παράταξη τώρα κάνει την εμφάνισή της και η οικογένεια Γουλανδρή. Η οικογένεια Γουλανδρή είχε εμφανιστεί κάποια στιγμή το 19ο αιώνα με μία εκλογή, δεν είχε συνέχεια, την ομάδα των ναυτικών την εκπροσωπούσαν πάντα οι εμπειρίκοι. Με το τέλος ουσιαστικά της εκλογικής παρουσίας των εμπειρίκων με τις εκλογές του 1933 που είναι η τελευταία που εμφανίστηκε και κερδίζει ο ένας τον άλλον, τα δύο ξαδέλφια συγκρούονται και το ένα κερδίζει το άλλο, αποχωρούν από την πολιτική και το 36 όπως επίσης και το 46 έχουμε την εμφάνιση της οικογένειας Γουλανδρή να εκπροσωπεί την Άνδρο. Να σημειώσω εδώ ότι όσο μπορούμε να υπολογίσουμε την αποχή του 46 και με όλες τις αμφιβολίες που υπάρχουν ως προς την εγκυρότητα των εκλογών κτλ, δεν φαίνεται να καταγράφεται κάποια σημαντική αποχή στην Άμβρο. Δηλαδή οι ψηφίσαντες του 1946 δεν διαφέρουν από αυτούς του 1936 ούτε από αυτούς του 1950. Άρα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι με δεδομένο ότι και η αποχή στην πραγματικότητα είναι φανερή ψήφος, ότι οι συνέπειες που είχε η ήττα του ΕΑΜ και η αποχώρηση από την Άνδρο ή η οποιαδήποτε περιθωριοποίηση του όποιου, της όποιας ΕΑΜικής προηγούμενης επιρροής δεν μπορεί να καταγραφεί ως φανερή ψήφος. Εξού και στις εκλογές του 1950 δεν έχουμε συνδυασμό της αριστεράς στις Κυκλάδες, όπως επίσης δεν βρίσκουμε και τίποτα ουσιαστικό στις εκλογές του 1951. Στις εκλογές αυτές το χειρότερο ποσοστό είναι το 50 που καταραίει η δεξιά και επικρατεί το κέντρο. Το ποσοστό είναι μόλις 60% για τη δεξιά στην Άνδρο. Το 50 που επανέρχεται με τον συναγερμό φτάνει το 76 και το 52 φτάνει το 84%. Η σύγκρουση του 52 είναι έτσι χαρακτηριστική. Έχουμε από τη μία πλευρά εμφανίζεται πλέον η καινούρια εκπροσώπηση της δεξιάς με έναν ναύαχο τον Λεωνίδα Μπίστη, ο οποίος πάντως να σημειώσουμε ότι έχει γράψει και δύο εξαιρετικά άρθρα από τα οποία δούμε και τις περισσότερες πληροφορίες για τα εκλογικά της Άνδρου. Ήταν βουλευτής και πολιτευτεί με το συναγερμό το 51, αλλά βγαίνει βουλευτής από το 52 μέχρι το 61. Το 61 θα αντικατασταθεί από ένα Γουλανδρή. Πάντως έχει τρεις εκλογές, 52, 56, 58. Σε εκλογές απέναντι στην υποψήφια του Μπίστη, ο εκπρόσωπος του φιλελεύθερου χώρου είναι πάλι από μια αρχοντική οικογένεια όπως αναφέρθηκε πριν, αλλά ο εκπρόσωπος της φιλελεύθερης πλευράς είναι ο Αντώνης Κατσιστινάκης.
αλλά περιορίζεται σε ποσοστά από 15 μέχρι 20%. Οι εκλογές του 56, που έχουμε μία σύγκρουση δεξιάς με το σύν των δεξιών δυνάμεων, μας δίνει και μία εικόνα για την κατανομή της επιρροής της δεξιάς στις διάφορες υποπεριοχές της Άνδρου. Είναι 79% στη χώρα, μόλις 72% στο Κόρθι, 73% στην περιοχή του Γαβρίου και ένα 87,5% στην περιοχή στον Πατσί, στον τέλος Δήμο Άρνης. Το 58 μειώνεται λίγο και φτάνει σε 70% η επιρροή της δεξιάς και έχουμε την πρώτη και τη μοναδική ουσιαστικά καταγραφή της αριστεράς στην Άνδρο υπό σχετικώς ανεκτές συνθήκες για την δεκαετία του 50. Αυτή είναι 5,8%. 405 ψήφοι σε σύνολο περίπου 7.000. Από αυτές βέβαια οι 271, δηλαδή από τις 400, είναι από το Κόρθι. Καπαριά είπα. Είναι 17% στην ευρύτερη περιοχή του Κορθίου και 40,7% στην Καπαγιά. Και στα υπόλοιπα χωριά έχουμε ποσοστά που κυμαίνονται από 10 έως 15% στην ευρύτερη περιοχή του Κορθίου και απλώς έχουμε την κορύφωση της Καπαριάς με 41% ουσιαστικά. Με αυτή θα την ξαναβρούμε έτσι μόνη τη, ακόμα και στις εκλογές του 81 το ΚΚΕ παίρνει 29% στην Καπαριά. Κάτι υποψήφιο. Ε? Μίλα, ναι. Το Σκόρδα. Ναι, σταμάτησε Σκόρδα ήταν υποψήφιο. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το Κόρθι, την περιοχή του Κορθίου, στην υπόλοιπη Άνδρο το ποσοστό της Άνδρας είναι 2,5%. Αυτή είναι η σχέση που υπάρχει. Να κλείσω αυτή την προδικτατορική περίοδο, γιατί μετά ουσιαστικά δεν έχουμε κάποια πραγματική εξέλιξη. Έχουμε το 61 στην αντικατάσταση του Μπίστη από το Γουλανδρή, ο οποίος είναι και ο τελευταίος υποψήφιος Ανδριώτης καθαρός με αναφορά την ίδια την Άνδρο για να εκλεγεί βουλευτής. Στο συνδυασμό μου στη δεξιά στο 63 και το 64 δεν υπάρχει καν υποψήφιος από την Άνδρο πλέον, έχει μειωθεί η σημασία της. Και έτσι το ελάχιστο που θα βρούμε είναι να παίρνει το 64-69% με εθνικό ποσοστό της ΕΡΕ το 35%. Κοιτώντας λίγο τα αποτελέσματα, σίγουρα η περιοχή της χώρας είναι ελαφρώς δεξιότερη, αλλά μιλάμε για το ποσοστό του 69% που μοιράζεται σε ένα 74% στη χώρα και 64% στην υπόλοιπη Άνδρο. Αυτές οι κατηγορίες είναι οι διαφοροποιήσεις. Τα ίδια θα τα βρούμε φυσικά και το 74, τα ίδια ποσοστά και το 77. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση τώρα που τα έψαχνα είναι ότι η δεξιόστροφη Άνδρος δεν είναι και βασιλόφωνη. Δηλαδή, στο δημοψήφισμα του 74 η βασιλεία πήγε μόλις 32%. Που σημαίνει ότι έχουμε μία διπλή δεξιά που είναι πολύ πιο καραμαλική παρά φιλοβασιλική. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχουν και δύο διαφορετικές παραδόσεις. Είναι πιο σύγχρονη κατά κάποιο τρόπο δεξιά αυτή που εκφράζεται μετά τη μεταπολίτευση σε σύγκριση με την σίγουρα παραδοσιακή εικόνα που είχαμε προηγουμένως. Το 81 λίγο μειώνονται αυτά τα ποσοστά, αλλά παρόλα αυτά παραμένει στο 65% και ακόμη και το 1985 που είναι πια το καλύτερο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ φτάνει το 33%. Γενικά στις Κυκλάδες μεταξύ 81-85
έχουμε μία μέταση, παρόλο που εθνικά το Πασόκ πέφτει και κάθε ανεβαίνει. Με τηλεκτροδοτήσεις που έγιναν κτλ. Παπαζό έπαιξε ρόλο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το χειρότερο ποσοστό που θα βρούμε είναι το 65-60%. Σχεδόν όταν τα κοίταγα αυτά, λέω ότι δεν έχει νόημα τώρα να ψάξουμε λίγο παραπάνω τι γίνεται, διότι επαναλαμβάνεται συνέχεια το ίδιο σενάριο με κάποιες διακυμάνσεις από το 60 στο 70%. Το 1985 και για το ΚΚΕ είναι σε εθνικό επίπεδο πτώσεως προς το 81. Στην Άνδρο και στις Κυκλάδες έχουμε μία ανάκαμψη παρόλα αυτά. Και έτσι ξαναβρίσκουμε το 5,3% του 58 ως άθροισμα του ΚΚΕ και του ΚΚΕ εσωτερικού. Και αυτό πάλι εντοπίζεται στο Κόρθι, πάνω από 10%, 2,8% στην υπόλοιπη Άνδρο, 25% στην Καπαριά. Είναι, κοιτάς το 58, κοιτάς το 85, σχεδόν 30 χρόνια μετά, θα βρεις ακριβώς την ίδια εικόνα. 89-90 οι εκλογές αυτές είναι προφανές ότι είναι εκλογές της δεξιάς, άρα ξαναπερνάμε το 60%, πέφτουμε λίγο κάτω το 93, αλλά βάλουμε και την πολιτική άνοιξη, φτάνουμε το 60, ακόμη και το 96 που έχουμε την εμφάνιση Σιμίτη, κάποια μικρή μεταστροφή στα αστικά στρώματα, αλλά πουθενά δεν έχουμε ποσοστό κάτω από 50%. Και ένα σημείο που μου έκανε εντύπωση βέβαια, γιατί μετά θα συνεχίσω με τα ίδια ποσοστά, αλλά που έδειχνε μια πρώτη ρογμή, ήταν οι νομαρχιακές του 1994, οι πρώτες νομαρχιακές εκλογές, όπου στην Άνδρο την πλειοψηφία την παίρνει το ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε και σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή. Σε αυτό που σήμερα μέχρι προσφάτως Καποδίστρια, Δήμος Συντρούσας, Γάβριο και Μπατσί, ο συνδυασμός του Πασόκ φτάνει το 68%. Ενώ στο Δήμο της Άνδρου μένει στο 47%. Φαίνεται δηλαδή, αλλά στιγμιαία, να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση μέσα στην Άνδρο και ως προς την σταθερότητα της δεξιάς ταυτότητας και ως προς την εικόνα των επιμέρους περιοχών. Σχετικώς επαναλαμβάνονται αυτά στις επόμενες νομαρχιακές εκλογές, όχι με την ίδια ένταση, και σίγουρα δεν αποτυπώνονται στις βουλευτικές εκλογές ούτε του 2000, ούτε του 2004, ούτε του 2007. Έχουμε μία ελαφρά μείωση της δεξιάς που δεν περνάει πάντα το 60%, αλλά σίγουρα περνάει πάντα το 55%. Και ένα Πασόκ το οποίο ουδέποτε ξεπερνάει αυτό το όριο του 33%. Ακόμα και στο θρίαμβο του 9, των εκλογών του 9, το Πασόκ ήταν στο 33,8%. Απλώς εκεί για πρώτη φορά βλέπουμε ένα περιορισμό της επιρροής της Νέας Δημοκρατίας, που ξεχνάμε ότι είναι η κατάρρευση, που για πρώτη φορά από το Μεσοπόλεμο πέφτει κάτω από το 50%. Με μια διασπορά ψήφων βέβαια, εκεί ήταν προς τα παντού, προς τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και οτιδήποτε. Και έρχεται τώρα σε αυτό το ωραίο και σταθερό τοπίο, με το οποίο θα μπορούσαμε και να μην ασχολιόμαστε πάρα πολύ, να ξέρουμε ότι πάντα τα ίδια συμβαίνουν, οι εκλογές του Μαΐου. Τις εκλογές του Μαΐου, όπως ξέρουμε, η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε μόλις στην Άνδρο 19%. Δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ 14,4%. Τρίτο κόμμα η Ανεξάρτητη Έλληνες 14%. Τέταρτο κόμμα η Χρυσή Αυγή 12,8%. Το ΠΑΣΟΚ μεταβίας ήρθε, η ΔΙΜΑΡ 7,7% και το ΠΑΣΟΚ μεταβίας 6,4%. Αυτό θα είχε σαν συνολικό ποσοστό, ήδη είναι σημαντικό, δηλαδή το 12,8% της Χρυσής Αυγής
είναι το υψηλότερο ποσοστό που συγκέντρωσε στα Κυκλαδονήσια. Συνολικά στις Κυκλάδες πήρε 6,4, στην Άνδρο πήρε ακριβώς τα διπλά. Το επόμενο ποσοστό καλό της Χρυσής Αυγής στη Σαντορίνη που έφτασε ξεπέρασε το 10%, ενώ σε άλλα νησιά την έχουμε σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο. Εάν πάμε όμως σε επιμέρους περιοχές, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται λίγο πιο ενδιαφέροντα. Στο Δήμο της χώρας η Χρυσή Αυγή είναι στο 12%, στο Κόρθι στο 9,5% και σε αυτό που λέγεται Δήμος Ιδρούσας, Γάβριο Βατσί δηλαδή, είναι στο 18,1%. Δηλαδή στη Βόρεια Άνδρο, πρώτο κόμμα είναι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 18,8%, δεύτερο η Χρυσή Αυγή με 18,1% και ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με μόλις 14,8%. Αυτά δεν είναι ποσοστά τα οποία μπορεί κανείς να τα κατανοήσει και μέσα σε τόσο σύντομο διάστημα, όταν δηλαδή μέχρι και το 9 ακόμα στην κατάρρευση ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Αν μάλιστα χωρίσει κανείς το Δήμο Ιδρούσας στις δύο περιοχές που αντιστοιχούν στο Γάβρο και στο Βατσί, δηλαδή στους τέως Δήμους Άρνης και Γαβρίου, στο Δήμο Άρνης η Χρυσή Αυγή συγκέντρωσε 23,4% και ήταν πρώτο κόμμα. Χωρίς οι ανεξάρτητοι Έλληνες να μειωθούν, πήραν και αυτοί 18,1%. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν ισόρροπη δύναμη και στο Δήμο Άρνης και στο Δήμο Γαβρίου. Αυτή η απόλυτη κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας και προς τη Χρυσή Αυγή αλλά και προς τους ανεξάρτητους Έλληνες δείχνει την απόλυτη αποδιάρθρωση ενός συγκεκριμένου πολιτικού χώρου. Βέβαια, τον Ιούνιο αυτά όλα κάπως συμμαζεύτηκαν. Δηλαδή ξαφνικά μέσα σε 1,5 μήνα η Νέα Δημοκρατία από 17% στο Δήμο Άρνης πήγε στο 34%. Αυτοί που υποχώρησαν όμως κυρίως ήταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες από 18 σε 12. Η Χρυσή Αυγή υποχώρησε και αυτή, αλλά παρέμεινε σε ένα ποσοστό 16,4% ακόμα και στις δεύτερες εκλογές, στις οποίες βρισκόταν υπό φοβερή πίεση. Να συμπληρώσω εδώ ότι αυτό το 23,4% αλλά ακόμα και το 18,1% που αφορά συνολικά το Δήμο Ιδρούσας, ας μείνω στο δεύτερο, είναι το πέμπτο καλύτερο ποσοστό της Χρυσής Αυγής πανελληνίως σε επίπεδο Καποδιστριακού Δήμου. Τα άλλα είναι ένα 20% που πήρε, 19% που πήρε στο Αγκίστρι, έξω από την Αίγινα, ένα αντίστοιχο 20% που πήρε στον Καστό στη Λευκάδα, ένα ποσοστό 20% στο Δήμο Ευρώτα στη Λακωνία και στο Σοφικό της Κορυφής 22%. Άρα, εάν ήταν χωριστή καποδιστριακή δήμη όπως ήταν παλιά, το Μπατσί θα ήταν το πρώτο και σημαντικότερο ποσοστό της Χρυσής Αυγής. Ποια είναι η ερμηνεία αυτού του πράγματος, δύσκολα μπορώ να πω. Δηλαδή, θα ήθελα μάλλον να ακούσω περισσότερο, παρά να προσφέρω εγώ, χωρίς να έχω κάνει οποιαδήποτε έρευνα, κάποια ερμηνεία. Να πω πάντως, να συμπληρώσω ότι και συνολικά ακόμα δούμε την Άνδρο και κρατήσουμε πρώτα τις εκλογές του Μαΐου, που ίσως είναι και οι πιο χαρακτηριστικές για τον κατακαιρματισμό των πολιτικών δυνάμεων, οι δύο εκδοχές της δεξιάς, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και οι τρεις φιλελεύθερες εκδοχές, αν τις αφήσουμε, το κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη, του Μάνου και του Τζίμερου, συγκεντρώνουν ένα 27%, ένα αντίστοιχο 27% για τους ανεξάρτητους Έλληνες και τη Χρυσή Αυγή. Το οποίο, να προσθέσω και το Λάος, πάμε στο 30% στην Ισόανδρο. Δηλαδή, αυτό στο οποίο θα σταθώ πριν τελειώσω, είναι ότι
οι δύο ψυχές, ας πούμε, της δεξιάς είναι περίπου ισοδύναμες, τουλάχιστον με τεκμήριο το Μάιο. Υπάρχει μία ελαφρά ανασύνθεση σε εκλογές του Ιουνίου, αλλά χωρίς αυτό να αλλάξει την ουσία. Ως προς την αριστερά, τα ποσοστά της και τον Μάιο και τον Ιούνιο κινήθηκαν μεταξύ 34 και 38%. Καπαριά. Την Καπαριά. Α, ναι, όχι, η Καπαριά, ναι, είναι ωραία η Καπαριά, καλά και εσύ μου το θύμισες, μισό λεπτό. Τον Ιούνιο η Καπαριά ψηφίζει 26% ΚΚΕ και 19% Δημάρ και 12% ΣΥΡΙΖΑ. αλλά όταν πηγαίνουμε τον Ιούνιο, το μεν ΚΚΕ διατηρείται και είναι το μόνο μέρος όπου ενώ χάνει τη μισή του δύναμη σε όλη την Ελλάδα, στην Καπαριά πέφτει από το 26% μόλις 25%. Η Δημάρ καταραίει από το 19% στο 8,5%. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 21, δεύτερο κόμμα βέβαια, μετά το ΚΚΕ. Τι νερό πίνουν εκεί. Απλώς να κλείσω με αυτό για τους συσχετισμούς όντως και με αφορμή την Καπαριά στην αριστερά. Το Μάιο δεν είναι σαφής οι συσχετισμοί, δηλαδή είναι 14% ο ΣΥΡΙΖΑ, 7,5% ο Ιδημάρ, 5,5% το ΚΚΕ, 6,5% το ΠΑΣΟΚ. Τον Ιούνιο ανασυντίθονται αυτά τα πράγματα, με το ΣΥΡΙΖΑ στο 22%, Δημάρ να αντέχει, το ΚΚΕ πλην Καπαριάς να καταραίει και το ΠΑΣΟΚ να παραμένει στο 7%. Δηλαδή, ένα άλλο ερώτημα είναι ότι είδαμε τι συμβαίνει στο χώρο της δεξιάς, στο χώρο της αριστεράς, αυτό που ξέραμε ως κυρίαρχο κόμμα στην Άνδρα και δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Είδαμε ότι η αριστερά άντε να πάρει ένα 5% ισορροπία, έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί. Δηλαδή δεν έχει ούτε σημείο, πραγματικό σημείο στήριξης κάπου. Ήταν το Μάιο λίγο καλύτερα στην Ιδρούσα σε σύγκριση με τη χώρα, αλλά πλέον σε ποσοστά τα οποία είναι αστεία. Δηλαδή, τι να διακρίνω ανάμεσα στο 5,4 στη χώρα και στο 8,3 στην Ιδρούσα. Δεν βρίσκω πουθενά να υπάρχει κάποιο σημείο πραγματικής αναφοράς για το ΠΑΣΟΚ. Συμπέρασμα από αυτά δεν νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε. Αυτό που εμένα με εντυπωσιάζει είναι ότι ενώ επί 80 χρόνια είχα μία απόλυτη επανάληψη με ελάχιστες διακυμάνσεις, μέσα σε λίγους μήνες έχω μία κατάσταση που είναι πραγματικά νερμήνες. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον Ηλία.